Ο γενικός λόγος που ήρθα εδώ για να περάσω στο δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω και μετά να δεχτώ τις ερωτήσεις σας είναι φυσικά η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το τουριστικό προϊόν της περιοχής, να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη για τα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η περιοχή. Είναι μια περιοχή που έχει είσοδο και αεροπορική με τα αεροδρόμια Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Χρυσούπολης που υπάρχουν εδώ, αλλά και οδική είσοδο με την γειτνίαση με τις γειτονικές χώρες και τη δυνατότητα που έχουν οι κάτοικοι από εκεί να έρθουν και οδικώς. Άρα μπορεί να είναι και μια περιοχή οδικού τουρισμού αναπτυγμένου, όχι μόνο για το καλοκαίρι, αλλά εγώ θα έλεγα και για το χειμώνα. Συζητήσαμε λοιπόν στα σημεία που θα πρέπει να εστιάσει το τουριστικό προϊόν. Χαιρετίζω τη μεγάλη στροφή την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης βάζοντας το ζήτημα του τουρισμού στο κέντρο της σκέψης της περιφέρειας. Δεν ήταν όλα αυτά τα χρόνια και αυτό είναι κατανοητό. Οι προτεραιότητες δεν αποφασίζονται απαραίτητα από το Υπουργείο και κεντρικά, αποφασίζεται από την τοπική κοινωνία, από την περιφέρεια και τους Δήμους. Σιγά σιγά όμως, όσο οι περιφέρειες και οι Δήμοι βάζουν το τουριστικό προϊόν στο κέντρο της λογικής και της σκέψης τους για την ανάπτυξη, εμείς είμαστε εδώ και να συνδράμουμε με την τεχνογνωσία που έχουμε και να στηρίξουμε με τις εκθέσεις που κάνουμε, ώστε να μπορούμε να στηριχθεί και επικοινωνιακά και από την πλευρά του μάρκετινγκ η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η γαστρονομία, η νοπιεία, οι ορεινοί όγκοι, οι παραλίες με τα νησιά και το παραλιακό μέτωπο, οι πόλεις που είναι ζωντανές, αναφέρθηκε ήδη ο Δήμαρχος, και δεν είναι μόνο ζωντανές, έχουν και βαθύ πολιτιστικό απόθεμα, έτσι διαφορετικό χρώμα που δεν το βρίσκεις συχνά. Το μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα, τα αξιοθέατα, είτε λέγονται θρησκευτικά είτε λέγονται αρχαία, που έχει περιοχή, είναι πλεονεκτήματα που δεν πρέπει να πάνε χαμένα. Εμείς με το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, στο οποίο ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κάθε 2 μήνες, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο, θα είναι στην Αθήνα για να συζητάμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες και να κάνουμε τον προγραμματισμό των θεμάτων τα οποία θα μας απασχολήσουν την επόμενη περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι πως θα λύνουμε τα προβλήματα με ταχύτητα για να έχουμε γρήγορα τα ανακλαστικά, πως θα κάνουμε και πιο μακρόπνο προγραμματισμό, ώστε να μην λύνουμε τα προβλήματα μόνο με τακτικές κινήσεις και να πηγαίνουμε μπρος-πίσω, και τέλος πως θα μπορέσουμε να έχουμε την όσμωση και τη μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας, η οποία θα επιτρέψει το να μην υπάρχουν άσκοπες σπατάλες, το να μαθαίνει ο ένας από τα λάθη του άλλου ή από τις επιτυχίες του άλλου, και να μπορούμε να βάλουμε ένα προγραμματισμό με διαφάνεια και όσο γίνεται πιο νωρίς, για να υπάρχει προετοιμασία εκατέρωθαν και από εμάς, και οι προτεραιότητες που μας δίνονται από τις περιοχές να τις βάζουμε στον στρατηγικό μας προγραμματισμό. Αυτά εγώ ήθελα σε γενικές γραμμές να συζητήσουμε και στη διάθεσή σας και εγώ και ο Περιφερειάρχης για τις όποιες ερωτήσεις.